είτε οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να μπορέσει να έχει κέρδος από αυτό το παιχνίδι, έστω και αν θα γίνει στο ουδέτερο Γασισί και όχι στο Παπαδόπουλος. Εντάξει, οκ, δεν θα γίνει στο Παπαδόπουλος, θα γίνει στο Γασισί. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο αντίπαλος, τους στόχους του, γνωρίζουμε ότι θα έρθει στην Λάρνακα με πάρα, πάρα πολύ κόσμο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, η ομάδα να είναι βελτιωμένη αγωνιστικά στο μέγιστο δυνατό βαθμό βάσει των δεδομένων που έχουμε μπροστά μας και από εκεί πέρα να κυνηγήσουμε και να πάρουμε την νίκη. Απόψεις και μέσα από τη σύνθεση και τον προβληματισμό να βγαίνει, θέλω να πιστεύω, και πιο σωστή απόφαση. Είναι μια κίνηση, έγινε και μια συνάντηση μάλιστα. Χθες κάποια άτομα που είναι ενάντια στην δημιουργία εταιρείας και φαίνεται ότι είναι έτοιμοι κιόλας να προχωρήσουν. Σε περίπτωση που αποχωρήσει ο κύριος Πουλαίδης, αν δεν περάσει δηλαδή η σύγγυσή του για σύσταση εταιρείας. Τι έπρεπε να προχωρήσουν? Να αναλάβουν τα διοικητικά. Πάμε λες. Ναι. Εσείς ως διοίκηση της ανόρθωσης, δηλαδή ποια είναι η αντίδραση που έχετε σε αυτό το θέμα, με αυτή την κίνηση που γίνεται? Καμία αντίδραση. Αν μια μερίδα φίλων του σωματείου ενδιαφέρεται να αναμειχθεί ενεργά στα διοικητικά του σωματείου, αυτό δεν είναι κακό. Αντίθετα, είναι καλό να ενδιαφέρεται περισσότερος κόσμος να μπει στη διοίκηση, να βοηθήσει σε πολύ πιο ενεργό βαθμό. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι αυτή τη βδομάδα, και θα ανακοινώσουμε αν όχι εντός της ημέρας μέχρι αύριο, θα γίνει καταρχήν η επίσημη παρουσίαση του προπονητή σε συνέντευξη τύπου. Από εκεί πέρα θα γίνει μια άλλη συνέντευξη τύπου του πρόεδρου του σωματείου, του κ. Πουλαίδη, ο οποίος θα πει πολλά, αρκετά και σημαντικά. Πέραν τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου, και θα γίνουν. Για το θέμα τη εταιρεία. Και για το θέμα τη εταιρεία, αλλά και για όλα τα θέματα που αφορούνται του σωματείου, για τα χρέη, γιατί ακούγονται πολλοί και διάφοροι. Επειδή τελευταίως υπήρχε άλλη μια συνέντευξη και πολλή. Ναι, ναι. Αυτή τη φορά θα πούμε κάποια πράγματα για το τι παρέλαβε αυτή η διοίκηση και πού στέκεται αυτή τη στιγμή το σωματείο οικονομικά, παραμονές και μια πολύ κρίσιμη γενική συνεύση, γιατί κάπου ίσως κάποιοι να χρεώνουν σε αυτή την διοίκηση πάρα πολλά πράγματα για τα οποία εκ των πραγμάτων δεν φέρει την ευθύνη και δεν μπορεί να φέρει την ευθύνη για λάθη που έγιναν προηγούμενα χρόνια. Όπως και να έχει. Πέραν της συνέντευξης τύπου του Προέδρου, θέλω να πω ότι την Παρασκευή στις 14 του μήνα στη Λευκοσία, το Σάββατο στις 15 του μήνα στην Λεμεσό και την Κυριακή στις 16 του μήνα στη Λάρνακα θα γίνουν ανοιχτές συγκεντρώσεις για τον κόσμο της ανορθωσίας, όλον τον κόσμο, όχι μόνο τα μέλη. Όποιος ανορθωσιάτης ενδιαφέρεται να έρθει, και πρέπει να ενδιαφέρονται πάρα πολλοί κόσμος, πρέπει να έρθουν, επιβάλλεται η παρουσία τους, θα είναι ανοιχτές συγκεντρώσεις, παρουσία του Προέδρου και των συνεργατών του. Και είναι καλό να έρθουν αυτοί που κυρίως διαφωνούν με τη δημιουργία της εταιρείας. Είναι καλό να έρθουν αυτοί οι οποίοι προβληματίζονται, έχουν εύλογα ερωτήματα για κάποια σημαντικά θέματα, βάσει και των επίσημων στοιχείων που έβγαλε στη δημοσιότητα η διοίκηση για να ενημερωθεί ο κόσμος. Όλοι αυτοί λοιπόν που είτε διαφωνούν είτε προβληματίζονται και έχουν ερωτήματα, καλό είναι να έρθουν σε αυτές τις ανοιχτές συγκεντρώσεις. Θα είναι εκεί ο πρόεδρος και όλα όσα μέλη εργάζονται για την δημιουργία της εταιρείας και γνωρίζουν την κάθε λεπτομέρεια, ούτως ώστε να έχουν την ευκαιρία να θέσουν τα ερωτήματα τους και να πάρουν τις απαντήσεις τους για να πιστούν ή όχι για το αν αυτό το εγχείρημα είναι για το καλό του σωματείου ή όχι. Και από εκεί και πέρα να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι και κατασταλαγμένοι στην δική τους άποψη για να μπορούν να πάνε στην Γενική Συνέλευση όσοι είναι μέλη για να ψηφίσουν το ναι ή το όχι για την δημιουργία της εταιρείας. Αυτή η διοίκηση από την πρώτη στιγμή λειτουργεί με διαφάνεια. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ανοιχτές συγκεντρώσεις, έχουν γίνει και πάρα πολλές γενικές συνέλευσεις, αλλά σίγουρα η ανόρθωση δεν είναι μόνο τα μέλη που δικαιούνται να είναι στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζουν. Υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που για πάρα πολλούς λόγους δεν είναι μέλος του σωματείου. Αυτές οι συγκεντρώσεις λοιπόν δίνουν την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο της ανόρθωσης, ειδικά σε αυτούς που
μπορεί να παρασύρονται από κάποια δημοσιεύματα, μπορεί να παρασύρονται από κάποιες φήμες, μπορεί να βγουν δεξιά και αριστερά διάφορους αριθμούς, διάφορες συμφωνίες με προπονητές ή υποσφαιριστές και να βγαίνουν άλλα νούμερα, άλλες χρονικές διάρκειες έξω, άλλες αποζημιώσεις κτλ. Κτλ. Γιατί δυστυχώς τα έχουμε για αυτά. Καλό είναι να έρθουν εκεί και να ρωτήσουν ό,τι θέλουν και για το θέμα της εταιρείας και για οποιοδήποτε άλλο θέμα. Αλλά κυρίως για το θέμα της εταιρείας, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την όρθωση, αν θα γίνει εταιρεία ή όχι, καλό είναι να έρθουν, ειδικά όπως είπα, αυτοί που διαφωνούν. Ούτως ώστε εκεί είτε να πιστούν, είτε να θέλει να ενδυναμωθεί η διαφωνία. Ναι, μία διευκρίνηση. Θυμάμαι παλαιότερα είχε πει ο κύριος Πουλαίδης ότι εάν δεν περάσει η εταιρεία, ο ίδιος θα αποχωρήσει από τα διοικητικά. Αν γνωρίζεις, επειδή είσαι σε επαφή μαζί του, θα ισχύσει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν όντως δεν περάσει η εταιρεία από τη συνέλευση, θα αποχωρήσει? Δεν νομίζω να το παθητήθηκε επίσημα ο πρόεδρος και να ήταν τόσο ξεκάθαρος, δεν το θυμάμαι. Σε συνέντευξη εδώ στο σταθμό μας, αν δεν κάνω λάθος. Αν το θυμάσαι εσύ καλύτερα, Στέλλα, δεν έχω λόγο να σε αμφισβητήσω, αλλά δεν μπορώ να ξέρω εγώ προσωπικά για τις προθέσεις του κύριου Πουλάιδη, αν θα θέσει την παρέτησή του σε περίπτωση μη δημιουργίας της εταιρείας ή αν θα συνεχίσει. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι ο πρόεδρος του σωματείου, θέτει μια μεγάλη πρόταση ενώπιον του κόσμου της ανόρθωσης. Θα περιμένει και αυτός, φαντάζομαι, να δει τι ανταπόκριση θα βρει σε αυτό το εγχείρημα που θέλει να κάνει. Και θέλει πρώτα και πάνω απ' όλα να είναι ο κόσμος ενήμερος για το αν θα είναι υπέρ ή εναντίον. Γι' αυτό είναι που θα κάνει και συνέντευξη τύπου για να μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι στον κόσμο το τι θα πει, αλλά θα κάνει και ανοιχτή συγκεντρώσεις σε Λεμεσό, Λευκοσία και Λάρνακα. Θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες τόπο και ώρα ακριβώς εντός της ημέρας του αργότερο μέχρι αύριο, ώστε ο κόσμος να έρθει και να μάθει από πρώτο χέρι. Και από πρώτο χέρι να λύσει τυχόν απορίες του παρά να ακούει δεξιά και αριστερά ομολογίες. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από τον Αλέξανδρο Αλεξάνδρου. Θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον προπονητή του Εθνικού Άχνας, τον κύριο Αποστόλο Μακρύδη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καταφέρατε, κολλήσατε δύο συνεχόμενες επιτυχίες επί του Απόλλωνα που ήταν και μεγάλο.